με τη μουσική να κυριαρχεί και τη μουσική παιδεία να είναι στο προσκήνιο. Μια πραγματικά ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο αμφιθέατρο του Πάρκου της Μεσίνης. Η μουσική θεωρείται θείο δώρο και φάρμακο ψυχής. Η μουσική καλλιεργεί τη φαντασία του ανθρώπου, αναπτύσσει την ευαισθησία του, δραστηριοποιεί το μυαλό του, οξύνοντας και οργανώνοντας τη σκέψη του και βελτιώνοντας τη μνήμη του. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του και του μαθαίνει να πειθαρχεί, να συνεργάζεται, ενώ παράλληλα του καλλιεργεί την αυτοπεποίθησή του. Γι' αυτό και αποτελεί μέσο τέρψης, έκφρασης, διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης και θεραπείας. Η σημερινή μας συναυλία είναι η δεύτερη για το καλοκαίρι και γίνεται στα πλαίσια των θεσμοθετημένων κύκλων μαθητικών συναυλιών. Μια μουσική διαδρομή σε μια ιδιαίτερη βραδιά, στην καθιερωμένη εκδήλωση του Οδείου Μεσίνης Μελγαλά της Ματούλας Φίλου. Θα διαπιστώσετε και εσείς, είναι όλοι τους ταλαντούχοι, παίζουν περισσότερα του ενός μουσικού οργάνου, αγαπούν πολύ τη μουσική, την υπηρετούν με σεβασμό και πλέον έχουν μάθει ότι για να φτάσεις στο στόχο σου, την τελειότητα, θα το επιτύχεις μόνο με ανεξάντλητη άσκηση και συστηματική μελέτη. Με την Ματούλα Φίλη να στέκεται σε όλα εκείνα που προσφέρει μουσική, αλλά και σε όλα εκείνα που εδώ και πάρα πολύ καιρό το Οδείο Μεσίνης Μελγαλά συνεχίζει αδιάλειπτα να υπηρετεί. Στην συνέχεια, τον κύριο λόγο τον είχαν οι σπουδαστές. Πονάς, το ξέρω πως πονάς, μα πρέπει να ξεχνάς και μόνη σου να ζεις. Διψάς. Σπουδαστές όλων των τμήματων έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο Οδείο Μεσίνης Μελγαλά της Ματούλας Φίλου. Οι ατομικές δεξιότητες, οι μουσικές δυνατότητες αλλά και η όλη συνολική δουλειά ήταν στοιχεία που κυριάρχησαν στην όλη εκδήλωση.
και πάλι.